Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρη Πεσκόφ αναφέρθηκε σε επέκταση της ρωσοτουρκικής συνεργασίας στους S-400 με κατασκευή τμήματων του στην Τουρκία, αλλά και για ενδεχόμενο απόκτησης από την Τουρκία ρωσικών μαχητικών. Οι δηλώσεις έγιναν στον απόϊχο της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ταγί Περντογάν στο Σότσι την 5η 30 Σεπτεμβρίου. Φυσικά κάτι τέτοιο σημαίνει οριστική διάρρηξη των σχέσεων Τουρκίας-ΝΑΤΟ που θα οδηγήσει ακόμα και στην αποπομπή της. Σημειώνεται ότι χθες ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν δήλωσε πως η Άγκυρα αποφάσισε να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την από κοινού παραγωγή κινητήρων τζετ, πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων. Τώρα όμως η Μόσχα αναφέρεται σε προμήθεια ρωσικών μαχητικών, προφανώς γνωρίζοντας την ανάγκη της Άγκυρας να ισοφαρίσει την απόκτηση των Ραφάλ από την Ελλάδα.